Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και η υποχώρηση των εσόδων θα οδηγήσει την επόμενη χρονιά σε μαύρη τρύπα κοντά στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό πρακτικά ανοίγει τον δρόμο για νέες περικοπές το 2014, γεγονός που φέρνει αντιδράσεις από τους συνταξιούχους. Προς νέες λοιπόν περικοπές συντάξεων προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Να μου πείτε λίγο πώς θα μπορέσουν οι συνταξιούχοι να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Δεν είναι μόνο συνταξιούχοι. Και 2.500 μαγαζιά στην Ξάνθη και αυτά υποφέρουν και οι συνταξιούχοι υποφέρουν. Τι να κάνουν. Ό,τι κάνουν αυτοί δεκτά. Τι μπορούν να κάνουν. Η Τρόικα τα κάνει. Άλλο, τι έλεγε. Εσείς έχετε, σας έχουν κόψει καθόλου τη σύνταξη. Όλοι οι συνταξιούχοι κόπηκαν και τα δώρα και οι μισθοί. Μπορείτε να ανταπεξέλθετε στα έξοδα και στα χαράτσια. Τίποτε δεν μπορούμε. Με δυσκολίες θα βγάζει όλος ο κόσμος. Και τώρα μιλάνε και για νέες μειώσεις. Θα τις δούμε και αυτές, τι πράγμα είναι για. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Συνταξιούχος είστε. Ναι, συνταξιούχος είμαι εγώ. 400 ευρώ. Καράτσι, μαράτσι, 100 τετραγωνικά σπίτι έχω. 390 ευρώ πληρώνω για το καράτσι. Δημοτικά τέλη, ΔΕΗ, για να ζήσω. Σπέρνω καλαμπούκι, έσπερα 50 στρέμματα στάρια, λόγω δεν έχουν, δεν υποτιστικά. Φέτος δεν έβριξε, έβγαλα 8 τόνους στάρ, πήρε η κομπίνα. Εγώ έκανα 3.500 έξοδα, πήρα 1.250 ευρώ. Ωραία, αυτά είναι, του Γιώργου. Δεν υπάρχει ο Γιώργος, πέθανε η κορίτσι μου. Πέθανε ο Γιώργος. Εγώ τώρα θα πεις 5 δραχμές, 10 παίρνω και η γυναίκα, περνάμε, αλλά οι νέοι που βγαίνει και εκείνος ο υπουργός Γεωργίας. Εγώ έχω όλα τα εργαλεία, 15 εκατομμύρια παραπάνω. Η αυλή γιουμάτου και δεν μπορώ να ζήσω. Και αυτός θα ζήσει. Και τώρα μιλάνε και για νέες μειώσεις συντάξεις. Ναι. Άλλο μας. 1.000 τη γυναίκα όλα τα δώρα καλή ώρα και 1.000 με 1-2. Άστα, δηλαδή, πού θα πάμε. Αυτοί που κυβερνάνε σήμερα είναι τρελοί. Έχουν φορολογήσει τον κόσμο τόσο που δεν γίνεται. Κόψαν συντάξεις, κόψαν μισθούς και βάζουν και φόρους από πάνω. Από πού δεν ρωτάν, πώς θα τα πληρώσει. Όχι μόνο εγώ παίρνω μικρή σύνταξη. Έπαιρνα 710, μετά κάνανε 680. Και συνεχίζουν. Να είναι καλά τα παιδιά, με ταΐζουν. Εγώ παίρνω το ΟΓΑ. Συνταξιούχος το ΟΓΑ είναι. Ευτυχώς μαγειρεύει την κατέρα, τρώω και εδώ. Αλλιώς τι. Πάντως για τη φετινή χρονιά, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Φρούτσης επεσήμανε πως από το σύνολο της ετήσιας κρατικής δαπάνης έχει δοθεί το 82,9% με διασφαλισμένη σε κάθε περίπτωση την ομαλή και απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων.